τις δυνατότητες κατασκευής συμπληρωματικών έργων στη λιμνοδεξαμενή των Πιτσών εξέτασε συνεργείο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Δέδε. Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τα συμπληρωματικά έργα στη δεξαμενή περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 τάφρων από ροής υδάτων, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ποσότητα υδάτινου όγκου στην περιοχή. Ο κύριος Δέδες αναφέρθηκε επίσης και στη συνάντηση που έγινε για τον Κορινθιακό κόλπο, τονίζοντας ότι οι συνθήκες ωρίμασαν ώστε τα όποια προβλήματα να εξαλειφθούν για να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της θάλασσάς μας, που είναι μια μικρογραφία της Μεσογείου. Εκεί, όπως γνωρίζετε, έχει κατασκευαστεί η λιμνοδεξαμενή των Πιτσών, η οποία είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας που ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει. Το έργο αυτό το κατασκεύασε ο προηγούμενος θεσμός, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και οι φορείς της. Και αυτή τη στιγμή απαιτούνται συμπληρωματικά έργα ώστε να μπορεί να λειτουργεί προς όφελος των αγροτών της περιοχής ακόμα περισσότερο αποτελεσματικά. Έτσι, εμείς εντάξαμε στο τεχνικό πρόγραμμα τα συμπληρωματικά έργα στη λιμνοδεξαμενή, που περιλαμβάνει την κατασκευή 2 τάφρων απορροής. Και χθες πήγαμε παρουσία και των υπηρεσιακών παραγόντων, των στελεχών δηλαδή του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, αλλά και παραγόντων του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων, για να δούμε την λιμνοδεξαμενή, να συζητήσουμε πάνω στις προδιαγραφές και τις προτεραιότητες του έργου που θα γίνει, ώστε η τεχνική μελέτη, η οποία είναι σχεδόν έτοιμη, να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του έργου. Το έργο πολύ σύντομα θα μπει στη διαδικασία της δημοπράτησής του και πιστεύουμε ότι μέσα στο χρόνο που μας έρχεται, μέσα στο 2012, θα έχουμε έναρξη των εργασιών κατασκευής του.